Καλησπέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε στη Κυψέλη, στο Πεντάλεπτο, σε ένα γνωστό κυνηγομάγαζο της Αττικής. Κατά πρώτα θέλω να ζητήσω συγγνώμη για το όνομα. Το μόνο πράγμα που τα χαλάει σε αυτή όλη την ιστορία είναι το όνομα. Αλλά ζητάω ένα συγγνώμη. Θα ξεκινήσουμε με τη Φάσα, ένα πολύ αγαπητό σε πολλούς συναδέλφους κυνηγούς. Λοιπόν, η Φάσα την παίρνουμε, την ξεποπουλίζουμε, τη βράζουμε λίγη ωρίτσα για να μαλακώσει το κρέας και μετά την κάνουμε κοκκινιστή. Ανάλογα την ποσότητα που έχουμε να κάνουμε, χρησιμοποιούμε και τα ανάλογα υλικά. Λοιπόν, έχουμε το κρεμμυδάκι μας. Έχουμε το σκόρδο. Δώστε το δίκαιο. Έχουμε το σκόρδο μας. Έχουμε το πιπέρι, το αλάτι, τη ρίγανη, το δυόσμο και το βασιλικό. Και φλίδα από λεμόνι. Είναι μια πάρα πολύ απλή συνταγή. Μπορεί να την κάνει ο καθένας στο σπίτι του. Αρκεί να του καθαρίζει η γυναίκα του τις φάσες. Θα ξεκινήσουμε να μαδίσουμε τα πουλιά. Αφού μαδίσαμε τα πουλιά, τώρα οι δύο φάσεις μας είναι έτοιμες. Θα τις βάλουμε στο νερό. Αφού θα πάρουν μια βράση, θα αρχίσουμε το νερό και θα αρχίσουμε έπειτα να φτιάχνουμε τη σάλτσα. Οι φάσεις μας έχουν βράσει και τώρα ετοιμάζουμε τη σάλτσα μας. Βάζουμε το ελαιόλαδο. Αφού βάλαμε το ελαιόλαδο, βάζουμε στο κρεμμυδάκι το ξερό, τη φρέσκα μας την ντοματούλα, την πιπερίτσα μας, ψιλοκομμένη, αλατάκι, πιπεράκι, το σκόρδο μας ψιλοκομμένο, προσθέτουμε λίγο νεράκι. Αφού το κρεμμυδάκι μας έχει πάρει το χρώμα, το σουτάρουμε. Βάζουμε τα πουλιά και προσθέτουμε νερό και αφήνουμε σε σιγανή φωτιά να σιγοβράσει. Τα πουλάκια μας κοντεύουν, σχεδόν είναι έτοιμα. Αφότου έχει πήξει η σάλτσα μας, τα πουλάκια μας είναι έτοιμα. Τα σερβίρουμε με ένα ωραίο ριζότο ή με πατατούλες τηγανιτές και καλή σας όρεξη και του χρόνου να έχετε υγεία και να είστε πάντα καλά.